Αμερικανοτσολιάδες, Ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος, με μουσική σαν τη Μίγα μες στο Σίτι. Αβάντι, αβάντι! Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα. Πίκρη στιγμή μαζί μου να μη δει. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει, λέει πως ήμουν ένοχος εγώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει, ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Τέτοια τραγούδια θα παίζουμε, ακροατή μου. Τώρα που λείπει η Γιάννα, το ξεκαθαρίσω, λείπει η Γιάννα, είναι στο orientation του γιού της, στο Harvard, στο Noah's Better. Λείπει η Γιάννα και χορεύουν τα ποντίκια. Τραλαλα. Θα παίζω Στράτο, Στελάρα, Άκη Πάνου, Τσιτσάνη και την Τάλη Άντζελα μέχρι να γυρίσει το αφεντικό και μετά πάλι θα την παίζουμε στα Ethnic, τα Ψαγμένα, τα Πειραγμένα, τα Κουβανέζικα που παίζουν στα κότερα για να τα ακούνε οι διπλανές υπλωτές μεζονέτες. Ενώ ταυτόχρονα με το... έχουν το καβατζωμένο το iPod και ακούνε Βανδύ, Σταβέντο, φέρτε μου για μια ακόμα συνουσία. Ταρατατανταντανταν. Αθάνατε Στράτο. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα. Πικρή στιγμή μαζί μου να μη δει. Εγώ πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει, ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα πάντοτε ψηλά, γιατί μέσα στα μάτια την κοιτούσα για να τη βλέπω μόνο να γελά. Γυρνά παντού και με δικάζει, λέει πως ήμουν ενόχος εγώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει, ακόμα μια φορά σε συγχωρώ.
Τραγουδάρα είναι ο ύμνος των μικρόφαλων, αφιερωμένος στο Γιώργο Αρμακού, special στο George Bush εννοώ, έτσι. Είναι ο δούριος ήχος, βαρύς και ασήκωτος. Βγαίνω φουριόζος στον αέρα ακροατή μου και έχω στην πλάτη μου βαριά ήττα, 3 γκολ από τα αποδυτήρια. 3 χρόνια έχουμε να τα πούμε, ήμουνα στον πάγκο και ομολογώ ότι μου λείψες. Μου λείψες μοναδικέ μου ακροατή. Το δε επιθυμώ και δημάς. Θα σου μιλάω καθημερινά στις 12 από τους 99,5 στον City FM και θα σχολιάζουμε. Ο πληθυντικός είναι της ευγενίας, πρόκειται για την λιλιπούτια και ζουμερή βοηθό μου, ορφανή από μητέρα και αγνώστου πατρός στρατιώτη. Θα σχολιάζουμε λοιπόν τα τεκτενόμενα από τους τέκτονες που ταλαιπωρούν τη μίζερη καθημερινότητά μας. Πάνω από 15 χρόνια παρέα στα Αριτζιανά, αγάπη μου, αλλά για πρώτη φορά όχι Σαββατοκύριακο. Πείσμον και εθεροβάμωνας ο συμπαγής καλλιτέχνης και παραγωγός σου, ομολογώ ότι μετάνιωσα. Μετάνιωσα που δεν γεύτηκα τις χαρές και τη μαγεία της ξεγνασιάς των weekends που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους. Να πάρω κι εγώ, βραδερφέ, την κυρά, να πάρω τα κουτσούβελα, το λάπτοπ, τα κινητά, την αυτοκινητάρα μου, έτσι, την τσιπάρα και να ξαμοληθώ στις βρώμικες παραλίες, στις βρώμικες ταβέρνες, να γιομίσω τις μπαταρίες μου, να μυρίσω τα νύχια μου με την τσίπλα στο μάτι. Χιδέες εκφράσεις αυτές, να μυρίσω τα νύχια μου. Βέβαια, χειρότερη είναι αυτό το μαϊάς της Λιάνας. Μαϊάς τώρα, δε. Δηλαδή και το λέει και με ένα στυλ. Ρε Λιάνα, θα τα πούμε, έχω συνέντευξη με την εβδομάδα, αλλά δεν είναι το μαϊάς τώρα. Δεν λέγεται. Πες την κολάρα μου, πιο καλά ακούγεται. Με το τονίζεις, έχει και τα μυστικά η δουλειά της. Τέλος πάντων. Γεια χαραντάν λοιπόν, ακροατή μου, γιατί και η χαρά μετριέται σε ντάν, όπως το καράτε, οι καμπάνες των εκκλησιών και της εφορίας. Είπα εφορία και με έπιασε μια δυσφορία, αναλογιζόμενος στα νέα μέτρα αυτής της κατόφατσας με το σκουφί του αλόγου, της ύπουλης και πονηρής αλογοσκουφίτσας που ρουφάει το αίμα των ελεύθερων πολιορκημένων επαγγελματιών. Μαγαζάκι 14 γωνικά. Τόσο σκοπός και μεράκι, πήγε στραφή τελικά. Ήταν σκέτο τζιτζιλόνι με εμπορευμάτα κλεκτά. Μα μου ήρθε η εφορία και μου έφυγε η μαγιά. Μια καμπάνα για το ΙΚΑ, μία για το ΦΠΑ. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Μαγαζάκι έβγαινε κούτσα στραβά. Με κανένα εξτραδάκι, τσιμά τσιμά τα λεφτά. Είχε μπόλικη πραμάτια, μπρούτζινα κι ασημικά. Και το πλήρωσα ακριβά. Μια καμπάνα για το ΙΚΑ, μία για το ΦΠΑ. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Ψυχή θα παραδώσει σαν λογοσκούφι. Αναθέμα, αναθέμα,
Κακούργα εφορία. Και μιας και ομιλούμε ακροατή μου περί αλογοσκούφη και μαγαρίσαμε ούτως ή άλλως το στόμα μας δευτεριάτικα, έχω εδώ μαζί μου από το αρχείο του Δούριου Ήχου που θα το χρησιμοποιούμε για την πειραματική επαλήθευση της ρίσεως του συναδέλφου Ρασούρη, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Έχω λοιπόν μαζί μου τη φράση που αποδεικνύει περίτρανα την ακροδεξιά ρατσιστική συμπεριφορά του περιού Ψόγος Υπουργού. Πριν από 3 χρόνια, σε ένα διεθνές συνέδριο της Λέσχης Βιομηχάνων ή κάτι τέτοιο, κάποιων χάνων τέλος πάντων, σε σημασμένων της Λέσχης Bilderberg, την ώρα που μίλαγε ο Λογοσκούφης, πέσει ωραία κιθάρα σαν τον Κατσανέβα. Την ώρα λοιπόν που μίλαγε ο Λογοσκούφης, χάλασε η οθόνη, το τεράστιο μόνιτορ που τον έδειχνε ταυτόχρονα από πίσω του και κάπως μαύρισε η εικόνα. Ο σχολιασμός, ο και καλά χιουμοριστικός του ανεκδίγητου υπουργού, είναι όλα τα λεφτά. Πάμε να το ακούσουμε. Θα μπορούσαμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δείχνει ένα αράπια την αδίκη. Φύγετε! Κτίνη! 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 Φύγετε! Γουστάρι τον αράπη, το μαύρο, το σκύλο, ταμ ταμ ταμ. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δείχνει ένα αράπια την αδίκη. Τον αράπη! Πρέπει να τους πάρουμε με τα γιαούρτια. Αυτό το πράγμα που δείχνει, λέει, δεν είναι άνθρωπος, είναι αράπης. Αυτός ο φωστήρας του έθνους. Και από κάτω βέβαια, όπως ακούσατε, σχογελάνε τα φασιστοειδή, τα φεϊσμπουκάκια. Δεν μας αξίζουν ότι ούτου φυράματος ηγέτες, αγάπη μου. Είναι μονόδρομος η αντίσταση στην νεοφιλελεύθερη Τσουλήθρα, που καταλήγει στο μεσαίωνα. Να ξαναγίνει η δουλειά-δουλειά, επιτέλους, να πάρουμε πίσω το 8ωρο. Πολεμήσαμε, τόσο αίμα χύθηκε. Τη δημόσια παιδεία, τη δωρεάν περίθαλψη, τα κεκτημένα, αδερφέ, που μας τα κλέβουνε με θράσος οι άπλιστοι πλούσιοι και τα τσιράκια τους. Στο έχω πει 500.000 φορές. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Πόσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Πόσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Ζυγόν δουλεία σας έχω σύ. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αυτή και ο μύθος κρυπτινούν αληθείας. Επτέρως εν των Ικαρών. Κι αν έπεσεν ο πτεροθείς και πνίγει. Θαλασσομένος αφιψηλά όμως έπεσεν αφιψηλά όμως έπεσεν και απέσεν. Φρικτών των τάφων. Αν γέννης σφαγιών απ' την μονερός τυράννου, νόμιζε φρικτών των τάφων.
Ένα διάλειμμα για διαφημίσεις θα κάνουμε και σε λίγο θα είμαστε και πάλι χαζοί. City 99,5. Στρατιωτάκια, μπουλντόζες. Γιατί τα έβαλες αγόρι μου όλα αυτά δίπλα-δίπλα στη σειρά? Είναι τα πιο γενναίων παιχνίδια, παππού, τα πιο δυνατά. Και τι κάνουν γύρω από τον κουμπαρά σου? Τον φιλάνε. Από γενιά σε γενιά, φιλάμε τα όνειρά τους για το μέλλον. Νέος καταθετικός αποταμιευτικός λογαριασμός «Μεγαλώνω». Και τώρα, κάθε εβδομάδα, το παιδί σας συμμετέχει σε κληρώσεις και διπλασιάζει τις αποταμιεύσεις του. Hellenic Post Bank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Απλά και ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 800-500-1010. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο του συνωστισμού της Νέας Σμύρνης, του ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα, τον Αλέξη τον Τζίπρα. Τον ευχαριστώ, στην παρθενική μας εκπομπή είναι μαζί μας. Αλέξη, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ο αλογοσκούφης μας έχει πάρει τα σόβρακα. Εσύ δεν έφερες το πετρέλαιο το φτηνό μας, είχες πει, Αλέξη, από Τσάβες, Βενεζουέλα. Τα φέρνουμε δύσκολα, Αλέξη. Πες μου δύο λόγια, δεν πάει άλλο. Ακούστε, έχετε δίκιο να λέτε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όχι όμως στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική κοινωνία. Μωρό μου, έφυγε πριν τον αστεναγμό. Νεανικός αστεναγμός, έτσι, φθινοπορεινός. Αλλά ο λόγος σου να μου επιτρέψεις, Αλέξη, είναι για τον Τζάκη. Πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή. Δεν θέλω να πω και τα μπάζα να σε τρομάξω, έτσι, είναι ξύλινος λόγος. Τα ποσοστά του κόμματός σου φεύγουν από την τραμπάλα και πάνε στην τζουλήθρα, έτσι. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω με αυτό το στυλάκι, ας πούμε, της αλεξοκολλιάς μεταξύ πολιτικών και μουμουετζίδων. Αυτό το στυλάκι έχω κι εγώ. Να μου πεις, Αλέξη, είναι μια διέξοδος ο θρυλούμενος ανασχηματισμός? Τι βιώνουμε? Βιώνουμε μια βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση και μια βαθιά απαξίωση της πολιτικής, του πολιτικού μας συστήματος, που πραγματικά νομίζω ότι δημιουργεί μια κατάσταση αστάθειας, ρευστότητας, που κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις. Όμως, αν με ρωτάτε αν πρώτη φορά τα ακούμε, μπορεί να είναι ανασχηματισμός, να σας πω ότι δεν μπορεί να δώσει καμία διέξοδο ανασχηματισμός. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Να δούμε τι έχουμε, Αλέξη, από πού ξεκινάμε. Να πούμε στον κόσμο τι πρωθυπουργό έχουμε καταρχάς. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αδυνατεί να παρέμβει στα μεγάλα προβλήματα. Αυτό είναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρύβεται. Πού κρύβεται? Παίζει με την Αντάσα με τα παιδάκια, έχει και τα δίδυμα. Παίζει κρυφτό. Είναι οι κουβερνάντες, είναι αυτά, είναι κόσμος. Πώς θα παράσει η ώρα του? Μόνο με DVD και κοντοσούβλη δεν περνάει. Να μου πεις, Αλέξη, ποια είναι η εκτίμησή σου για την κυβέρνηση γενικότερα, όλους αυτούς τους νεογεννήτσαρους, το τσούρμο των Αμερικανοτσολιάδων που καταλάβει το πλοίο μας. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Θέλω την εκτίμησή σου, Αλέξη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι με βάση την αιμονή της κυβέρνησης, αιμονή και κυβέρνησης, του πρωθυπουργού σε μια πολιτική που γεννά αντιθέσεις και προβλήματα. Μα δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει κάτι άλλο. Και δεν μπορεί, αλλά το ζήτημα είναι αν θέλει να αλλάξει αυτή την πολιτική. Όχι, μια χαρά πάει. Να ρωτήσω, τι λέτε εσείς ως κόμμα, κύριε Τσίπρα, πώς θα απαλλαγούμε από τους άχρηστους και ανίκανους ελβετόψυχους, έτσι, αυτή η απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ πλουσίων και κυβερνώντων πρέπει να σταματήσει? Πότε θα τυναχθεί στον αέρα αυτή η συνεργασία? Πότε, έτσι, από τον αδούλωτο ελληνικό λαό, αδούλωτος να πω και κανένα αστείο, γιατί ο λόγος σας είναι λίγα και πώς αλλάξω, πάνε στο Κακαουνάκι, πάνε στο Πιτσιρίκο, έχω ανταγωνιστές. Λοιπόν, πώς θα χαρακτήριζες, Αλέξη, αυτό το μείγμα? Εμείς λέμε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν φάει τα ψωμιά τους. Υπό την έννοια ότι στηρίχθηκαν και στηρίζονται σε μια πολιτική ενίσχυσης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αυτή η πολιτική γεννά κρίση, γεννά Λίγο νεύρο, κρίση. Αυτή η πολιτική γεννά αντιθέσεις. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση οριακή. Είναι να γίνεται εκρηκτικό το μείγμα. Εκρηκτικό. Λοιπόν, ποια είναι η εκτιμησή σου για την πιθαναλογούμενη προσφυγή στις κάλπες? Ακούστηκαν πολλά το Σαββατοκύριακο. Ο Κωστάκης θα το τολμήσει, πιστεύεις, ή θα μας ταλαιπωρεί ο Τατούλης άλλα δύο χρόνια? Δεν αντέχουμε με Τατούλη. Θέλω και την εκτίμησή σου για το Πασόκ. Αν ο Γεωργάκης μετά τη μεγαλειώδη κίνηση να βάλει την αλυσίδα του στο ποδηλατάκι, τον κινήσει
Τι εκτιμάς, τις θέλεις τις εκλογές? Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποφύγει σαν το διάολο το λιβάνι την προσφυγή στις κάλπες. Διότι δεν ξέρει, θέλει, το ερώτημα είναι αν είναι στο χέρι της να αποφύγει. Διότι ξέρει η κυβέρνηση, ξέρει ο Πρωθυπουργός. Και το Πασόκ, το ίδιο πιστεύω και για το Πασόκ. Πιστεύω ότι και το Πασόκ θα προσπαθήσει να αποφύγει. Παρά τα αντιθέτως λεκτικός, τα αντιθέτως λεγόμενα από την πλευρά του κ. Παπανδρέου. Έχεις δίκιο τώρα. Να μην πω για την Αλέκα, μην το κάνουμε πορνό γιατί είμαστε και πρωί. Να σε ρωτήσω. Τι θέλετε εσείς, Αλέξη? Και όταν μιλάω στον πληθυντικό, γιατί βάζω και την Αφρικανή σύντροφό σου σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας που κάνει, της δημοπρασίας που είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, που θέλεις να δείξεις και με συγκίνησε. Εγώ συγκινήθηκα πολύ τότε, γιατί με αυτή τη μεγαλειώδη κίνηση έδειξες, Αλέξη, ότι και οι μαύροι είναι οι άνθρωποι. Πράγματι, εντάξει. Αλέξη, τι θέλετε από εμάς? Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να σταματήσει αυτή η κατρακύλα της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής ζωής του τόπου. Εντάξει, για την Αλέξη, οποία υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση προφανώς, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι προηγούμενες. Μην πάμε πάλι με τις προηγούμενες. Αυτή την καραμέλα, δηλαδή οι προηγούμενες έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μέχρι πότε θα κοιτάνε τις προηγούμενες? Να ρωτήσουμε κάτι πιο lifestyle, επειδή μου βαριέται ο κόσμος. Να πούμε ποιο είναι το ίνδαλμά σου, Αλέξη? Ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος, λες. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εγώ, όπως έκοβα έτσι με το σακάκι και τη γραβάτα με το πουκάμισο, μάλλον χωρίς γραβάτα και πουκάμισο, άλλα ενδάλματα φανταζόμανε. Αλλά ο Αλέκος, εντάξει. Δεν ενδιαφέρει νομίζω όμως η άποψή μου. Ο κόσμος, Αλέξη, θέλει να μάθει αν είσαστε έτοιμοι ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, να κυβερνήσετε. Ανεξαρτήτως του αν είμαστε ή δεν είμαστε έτοιμοι, αυτή η κοινωνία περιμένει μια λύση αριστεράς. Ναι, η κοινωνία και μπορεί να ελπίζει σε μια λύση αριστεράς. Και έχουμε την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο η αριστερά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι λες, το χοντρένουμε. Ο κόσμος, κύριε Τσίπρα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ζητάει μια συμμετοχή της αριστεράς, είναι αλήθεια αυτό, στη διακυβέρνηση της χώρας. Ίσως ο σοφός λαός να έχει προβλέψει μια μελλοντική συμμετοχή δική σας ως υπουργός εργασίας σε μια κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατίας με τώρα πρωθυπουργό. Αλλά αυτή η λύση διακυβέρνησης που ζητάει η είναι κοινωνία δεν μπορεί να έχει σε τίποτα να κάνει, ναι, με το σύστημα, το μοντέλο, αν θέλετε, του δικοματισμού που είχαμε τα 34 χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά. Δεν μπορεί δηλαδή να ζητάει ελπίδα η κοινωνία και δεν ζητάει ελπίδα από αυτούς που διαχειρίστηκαν την τύχη αυτού του τόπου και την οδήγησαν εδώ που την έχουν οδηγήσει ως σήμερα. Άρα λοιπόν η ελπίδα είναι στην ανατροπή των σχεδιασμών και αν θέλετε, εγώ κάνω ένα βήμα παραπέρα και λέω ότι η ελπίδα βρίσκεται σε μια κυβέρνηση της αριστεράς με πυρήνα της δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα μπορέσει να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα. Αυτό σε μια νεοφιλελεύθερη τροχιά. Ναι, δεν είναι βήμα παραπέρα. Αυτό είναι άλμα εις βάθος στον γκρεμό. Να πούμε τι είναι ρεαλιστικό, Αλέξη, για να μιλάμε συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι μιλάω με τον νεαρό μαρξιστή Τσοχατζόπουλο της εποχής του ΠΑΚ, να πούμε κάτι πιο μοντέρνο. Τι είναι ρεαλιστικό σήμερα? Έλαντε. Να γίνονται οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Ναι. Είναι ρεαλιστικό σήμερα στο όνομα κάποιων κριτηρίων που τα έχουμε αποδεχθεί, λες και δεν υπάρχει, ας πούμε, δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από αυτά? Μονόδρομο των ελεύθερων επιλογών, να σκεφτόμαστε μονάχα πώς θα κρατήσουμε το έλλειμμα στο 3% και τον πληθωρισμό χαμηλά την ίδια στιγμή που η κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων έχει φτάσει στο ζενίθ και την ίδια στιγμή που ο πλούτος παράγεται, μάλιστα, σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας, αλλά πηγαίνει μονάχα σε λίγα χέρια. Να πάρω τη βοήθεια του κοινού, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που με ρώτησες. Να σου πω όμως ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν μια έτσι καλοκαιρινή φούσκα του συνασπισμού. Δείχνει τώρα να ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Εσείς, να σε ρωτήσω, Αλέξη, θα κάνετε κάποια δημοσκοπική, έτσι, κάνα δημοσκοπικό happening, κάποια ευρήματα? Ακούστηκε παραδείγματι ότι θα σας αφιερώσει τραγούδι η Μαντόνα στη συναυλία της στην Αθήνα. Την έχετε δει, όπως γράφτηκε στην Εσπρέσο, με τον Αλέκο Αλαβάνο στο Φισκάρδο? Περιμένουμε να τη δούμε. Περιμένουμε να δούμε όλο τον κύκλο των δημοσκοπικών ευρημάτων. Ναι, θα είναι και, αν θέλετε να δείτε και τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά καλλιτέχνες, περνάνε πολλοί. Σαν ο Στόουν, ο Τόμ Χάνκς, είναι πολλοί κόσμος. Θα βοηθούσε. Είναι αριστεροί όλοι αυτοί. Είναι αριστεροί. Δηλαδή, αν θυμόσαστε με τη Σαν ο Στόουν, άνοιγε το αριστερό ποδάρι πρώτα και μετά. Τέλος πάντων, εσείς τα ξέρετε καλύτερα και τους ανθρώπους. Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Επιτρέψτε μου, Αλέξη, έχετε παράλληλη σχέση με αυτή μαύρη, η οποία παράλληλη σχέση, δηλαδή είναι υπάλληλό σας, δεν τη κόβετε, γράψανε και ένσημα? Αυτή είναι νόμιμη, μαύρη. Με σχέση παράνομη ουσιαστικά. Απαράνομη. Μάλιστα. Και τη κόβετε κάτι?
Με μπλοκάκι, με 700 ευρώ. Με 700 ευρώ, είναι για να στον 700. Και πάλι καλά. Ευτυχώς τώρα δεν θα πέσει στο λογοσκόπι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Γεια σας. Και να ευχηθώ κιόλας καλή επιτυχία στο νέο πρόγραμμα του σταθμού σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τη Γιάννα σας ευχαριστώ. Γεια. Σφυράμε ανέμελα, εδώ τελειώσαμε ακροατή μου, ραντεβού αύριο στις 12, μετά από μένα και μετά το μια πόλη και μισή, μην ξεχνάς να ακούσεις την παιδική χαρά. Γύρισε το σοφάκι, τώρα το είδα έξω, γύρισε από το Πεκίνο και έχει jet lag, το σοφάκι με το Γιώργο τον Πανόπουλο. Σας αφήνω εγώ, ραντεβού αύριο, φιδάκια. Zeit gut auf Erden.